Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε, και προτού πάμε σε μια ληστεία που είναι καταδικασμένη να αποτύχει, υπενθυμίζουμε μπορείτε να μα δείξετε στο Patreon από 3 ευρώ, εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποίησει για νέα μα βίντεο και βέβαια like και κοινοποίηση δεν θα μα καλάσει καθόλου ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε την ταινία αστενοφόρο. Στη σκηνοθεσία Michael Bay, με του Γιαχιά Αμπτούλ Ματίν 2, Κύρο και Jackson White. Ο Will χρειάζεται επιγόντω λεφτά και ο αδερφό του ο Ντάνι έχει τη λύση. Θα ληστέψουν 32 εκατομμύρια δολάρια από μία τράπεζα. Όταν φυσικά η ληστεία πηγαίνει στραβά, ο Will και ο Ντάνι μπαίνουν σε ένα ασθενοφόρο, παίρνουν εχμάλωτη την νοσοκόμα που είναι μέσα και αρχίζει η καταδίωξη. Το να σε νοιάζει αν θα βρει καλά εντσιλάδα περισσότερο από το αν θα ζήσει ο συνάνθρωπό σου είναι ανησυχητικό, αλλά διάολε, είναι τα καλύτερα εντσιλάδα τη κοιλάδα. Έχουμε μία περίπτωση αντίστοιχη με το The guilty, δηλαδή Αμερικά βρετανικο remake δανέζικου thriller με τον Jake Gyllenhaal. Αλλά εκεί που στο The Guilty είχα δει πρώτα την δανέζικη ταινία, εδώ υπάρχει διαφορά ότι δεν έχω δει την πρωτότυπη ταινία. Οπότε δεν θα σα τα πρίξω με τι διαφορέ ανάμεσα στι δύο ταινίε. Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν το πάει ψυχολογικά όπω ήταν σε εκείνη την περίπτωση. Η διαφορά το πάει μπέικα διότι ο Michael Bay είναι bass. Η ταινία φυσικά είναι και επιθετικά αμερικάνικη, διότι Michael Bay, δηλαδή σε σημείο που έχει χρόνο να κοροϊδέψει το ποδόσφαιρο. Είναι τόσο αμερικάνικη η ταινία. Ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα να κορυδέψουμε του Ευρωπαίου που παίζουν ποδόσφαιρο. Σε αυτά τα πλαίσια, το ύφο του Μπέι είναι κυρίαρχο. Καταφέρει να βγει από πάνω και να καπελώσει τα πάντα και να είναι μια ταινία αυθεντικά. Michael Bay. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του κατά πόσο σα αρέσει ω δημιουργό ο Michael Bay. Αν κάπου εκεί που αναποδογυρίζει το αυτοκίνητο καταπίνοντα την κάμερα και στι ασταμάτητε φωνασκίε πετάγεται και μια εξυπνάδα τη βρίσκεται, δεν βρίσκω τρόπο να μην σας ικανοποιήσει η ταινία, διότι αυτό είναι ασταμάτητα. Αν τη βρίσκεται, ο Μπέι είναι σε φόρμα, η ταινία είναι καρχαρίας, δεν σταματάει, είναι όλα στην τζίτα και εγώ τη βρίσκω με το στυλ του Μπέι, αρκεί το σενάριο να μην είναι υπερβολικά βλαμμένο. Και εδώ το σενάριο είναι εκεί, είναι και ο Μπέι εκεί, οπότε είμαι ικανοποιημένο. Ναι. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα χιλιετιών, περίπου 26 χρόνων δηλαδή. Είναι ο Μάικλ Μπέι ο τέρ. Φυσικά και είναι ο Τερ. Διότι ο Τερ, παιδί μου, είναι ο δημιουργό, ο σκηνοθέτη ο, ο οποίο έχει ένα τόσο προσωπικό στυλ, έχει τόσο πολύ έλεγχο πάνω στο project το οποίο δουλεύει που δεν έχει σημασία καν αν το έχει γράψει εκείνος ή όχι ε, αυτό το έργο. Δεν, το, δεν γράφει συνήθως ο Μπέι βασικά, ποτέ δεν νομίζω ότι γράφει ο Μπέι, εκτό εκτός και αν μου ξεφεύγει κάτι. Ένα σωτέρ μπορεί να γράψει ή να μην γράψει το σενάριο, αλλά ένα σωτέρ ο οποίος είναι και super στερό όπως ο Μάικλ Μπέι μπορεί να διαλέξει το σενάριο που του πάει ή να παραγγείλει να γραφτεί ένα σενάριο που θα του πηγαίνει. Ο Μάικλ Bay είναι Η ταινία είναι ταινία ο Βρωμάει ο Μάικλ Μπέι δεν έχει καμία διαφορά. Right. One Είμαι ένα τύπο που στο παρελθόν έχει εκφράσει τεράστια δυσαρέσκεια με το πώ έχει χειριστεί τα Transformers, αλλά παραμένουν ταινίε Michael Bay. Ό,τι και να λέμε, δεν είναι ταινίε στούντιο. Εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα με το όραμά του στο συγκεκριμένο franchise. Αλλά από το Transformers 5 και μετά έχει αρχίσει να ρίχνει την κλίμακα των ιστοριών που λέει και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι του πάει και μάλιστα επειδή ο Bay ήταν για δεκαπόσα χρόνια πολύ μεγάλο σκηνοθέτη ε, blockbuster, α πούμε, είχε ορίσει και το είδο για μία περίοδο. Τώρα που με σουρανεί ένα άλλο franchise, μάλλον κανένα δυο άλλα franchise, ο Μάικλ Μπέι το έχει ρίξει και βγαίνει κάτι, κάτι, τόσο ωραίο, κάτι τόσο φρέσκο. Και αυτή η ταινία δεν αποτελεί καμία εξαίρεση κατά τη γνώμη μου. Και μάλιστα είμαστε και σε μία φάση τη καριέρα του Μάικλ Μπέι, όπου ανακάλυψε τα drone. Και ανακάλυψε τα τρέχουν. <laughs> και είναι σαν ένα παιδί το οποίο του φέρανε ένα καινούργιο παιχνιδάκι. Και εκεί που ήταν έτοιμο να κοιμηθεί, τέλο πάντων, και οι γονεί να ξεκουραστούν λίγο, ξαναποκτά ενέργεια ε, λόγω των ενδιαφέροντο που είχε αυτό το παιχνιδάκι και αρχίζει και το ξεκολλιάζει. Και αυτό κάνει εδώ με τα ντρόουν. Είναι μια ταινία που είναι Michael Bay και μετά από. Χρόνια νιώθω ότι μου είχε λείψει ο Μάικλ Μπέι και την ευχαριστήθηκα τόσο πολύ αυτή την ταινία. Μέσα στην uh, θάλασσα του υπερηρωικού είδου, μου λείπει το blockbuster του Μπέι. Είναι μια όαση η οποία την έχει φύνει και σε έχει κοκαϊνόδεντρα. Η κίνηση της κάμερας είναι με κόκα, αλλά ο Μάικλ Μπέι ποτέ δεν κουνάει άσκοπα την κάμερα. Δεν είναι το αγαπημένο μου ύφο, αλλά βλέπω πάντα τον σκηνοθέτη να ξέρει τι κάνει και δεν είναι από τι περιπτώσει όπου κουνιέται η κάμερα και με ενοχλεί επειδή νιώθω ότι ο σκηνοθέτη απλά κουνάει την κάμερα. Έχει στο μυαλό του τον ντεκουπάζ. Ντεκουπάζ είναι να ξέρει ποιο πλάνο ακολουθεί ποιο και να έχει το χάρτη το πώ θα καταλήξει η ταινία να, κολλήσει, να κολλήσουν τα κομμάτια τη στο τέλο. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει πολύ συγκεκριμένο όραμα και ξέρει 100% τι κάνει. Οπότε, ακόμα και όταν με κουράζει λίγο το πόσο πολύ κουνάει την κάμερα, βλέπω να κουνάει την κάμερα κάποιο που ξέρει τι κάνει και δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, την κουνάει για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Και τα drone τα χρησιμοποιεί εξαιρετικά. Δηλαδή, πρώτη φορά βλέπω σκηνοθέτη να χρησιμοποιεί ωραία τα drone που συνήθω τα ντρόουν τα χρησιμοποιούν λίγο Κυριακή στο χωριό, ένα πολύ βαρετό, απλά σηκώνεται. Εδώ πέρα ο Μπέι και ο Ντεάντζελη, ο φωτογράφο του, βάζουν τα ντρόουν να κάνουν κυριολεκτικό σερφινγκ, στου ουρανοξίστε και ξαφνικά τα πλάνα εδραίωση που συνήθω πλάνο εδραίωση είναι ένα στατικό τη πόλη, ξέρω εγώ, το πιο βαρετό. ή ένα μικρό travel έτσι τέτοιο. Ε? Το πιο βαρετό τέλο πάντων πλάνο που μπορεί να κάνει εδώ είναι τέλεια τα πλάνα εδραίωση. Έχουν περισσότερη αδρεναλίνη από όλα διότι βλέπει τα drone να κάνουν surfing πάνω στα κτίρια. Το μόνο πρόβλημα με όλα αυτά είναι ότι η ταινία μπορεί να κουράσει. Δηλαδή Κρατάει 2 ώρες και 15 λεπτά και δεν είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει λόγος να κρατάει 2 ώρες και 15 λεπτά. Δεν πίστηκα ότι όντως δικαιολογεί την διάρκειά της. Όχι με την έννοια ότι ήταν φλίαρη, αλλά με την έννοια ότι τα γκάζια είναι στο τέρμα και εμένα δεν με κούρασε με την έννοια ότι γουστάρω το ύφο του Μπέι Μ' αρέσει να βλέπω αυτοκίνητα να αναποδηγυρίζουν και κόσμο να φωνάζει και μπήκα στο κλίμα. Οπότε δεν με κούρασε. Αλλά μπορώ ξεκάθαρα να δω πώ μπορεί να κουράσει η ταινία. Εντάξει, δεν είναι από τι ταινίε που λέω γιατί ρε παιδιά. Και μιλάμε για ένα σκηνοθέτη ο οποίο νομίζω αυτό έφερε στο mainstream τις τεράστι... τα τεράστια blockbuster σε διάρκεια. Αλλά εδώ νιώθω ότι ήταν από τι πιο συγκρατημένε του ιστορίε. Και λέγοντα για ιστορίε, ο Μάικλ Μπέι έχει μια συγκεκριμένη γκάμα ιστοριών και χαρακτήρων που θέλει να πει ακόμα και στα Transformers που είναι ένα πράγμα το οποίο προπήρχε ήταν εκεί για να πουλάει παιχνίδια ο Μπέι έβαλε στρατιωτική λα μέσα, στρατοκαυλίαση, βάζει αστυνομίλα, του αρέσει αυτά να τα βάζει. Υπάρχει ένα πατριωτισμό στι ταινίε του Μάικλ Μπέι, αν και όχι απαραίτητα φιλοκυβερνητισμό. Ε, Συνήθω ο Μπέι διαχωρίζει την ιδεολογία τέλο πάντων από αυτό το πράγμα το οποίο εφαρμόζεται. Εδώ πέρα. Με κακού πράκτορε του FBI συνήθω. Ναι, με κακού πράκτορε του FBI. Γενικά και ο Μακτίνα δεν γουστάρει FBI. Anyway, όπω και να έχει, η ταινία αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχουμε και εδώ έναν τύπο που η γυναίκα του έχει καρκίνο προσπαθεί να τη βοηθήσει οικονομικά και γι' αυτό μπλέκει με τη ληστεία, διότι η πατρίδα του, η κυβέρνηση για την οποία πολέμησε, του γύρισε την πλάτη και τον πρόδωσε κανονικότατα. Και όχι μόνο αυτό, η ταινία έχει διπλό διακύβευμα και έχει και μία αντίστροφη μέτρηση στη μορφή ενό μπάτσου που τρώει πυροβολισμό από τον ίδιο τον ήρωα κατά λάθο. Οπότε υπάρχει αυτή η παράνοια ότι πόσε φορέ έχετε ακούσει στι ταινίε ότι αυτό έχει σκοτώσει μπάτσο, πρέπει να τον φάμε, εκδίκηση, φουλ κτλ. Εδώ είναι μαγκάφιν η ζωή ο θάνατο του μπάτσου. Οπότε αυτό το πράγμα είναι τόσο εξωφρενικό που δεν υπήρχε περίπτωση να μην το εκτιμήσω. Ναι, το ενδιαφέρον είναι ότι η ταινία το πάει συντεχνιακά όσο προχωράει. Γίνεται μια συντεχνιακή διαμάχη ουσιαστικά, διότι η αστυνομία το παίρνει προσωπικά που έχουν έναν δικό τη και θέλει εκδίκηση για τον δικό μα που τον βασανίζεται, α πούμε, και που κινδυνεύει η ζωή του. Και μέσα σε αυτό το συντεχνιακό πρέπει να βρει την καρδιά, α πούμε, το σενάριο και την βρίσκει μέσω του χαρακτήρα του Will, όπου τον παίζει ο Αμπτούλ ο Ματίν, ο οποίο έχει τον πιο αδύναμο ρόλο για αυτό το λόγο. Είναι το καλό παιδί που μπλέκει και επειδή ο Μπέι έχει άσβεστο έρωτα με τον Αμερικάνικο στρατό, το βλέπει μέσω στρατού. Δηλαδή είναι πρώην στρατιώτη που τον έχει ράμπο κατάσταση, τον έχει πετάξει τέλο πάντων η κυβέρνηση και δεν του δίνει λεφτά και καταφεύγει στην ληστεία. Είναι κάτι αναγκαστικά σχηματικό, αλλά ο Ματίν του δίνει όσο τον παίρνει, διότι στο μεγαλύτερο κομμάτι τη ταινία οδηγεί. Όταν έχει την ευκαιρία να δώσει συνέστημα, δίνει συνέστημα και κάνει πιο τρισδιάστατο αυτό το κατά τα άλλα αναγκαστικά σχηματικό πράγμα. Ναι, ο Ματίν πρέπει να βγάλει συμπάθεια για τον Will, γιατί υπάρχουν ένα-δύο σημεία στο σενάριο στο οποίο έτσι και χάσει τη σύνδεση με τον Will, διότι αυτό είναι ο χαρακτήρα, ε, αυτό είναι ο πρωταγωνιστή τη ταινία, έτσι. Δεν ε, υπάρχει πρόβλημα μετά με την ταινία. Δεν μπορεί να χάσει τη συμπάθειά σου προ τον Will, γιατί υπάρχει και ε, ο χαρακτήρα τη Καμ, θα συζητήσουμε μετά είναι, αλλά δεν είναι η ηρωίδα. Δεν είμαστε εμεί με την καμ. Δεν την ακολουθούμε όσο ακολουθούμε τον Will. Έτσι και χαθεί η σύνδεση με τον Will, την κάτσαμε. Ο Ματίν κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό. Οπότε ήμουν καλυμμένο από την αρχή στο τέλο. Ταυτόχρονα με πείθει πλήρω για την αγάπη που τρέφει προ τον αδερφό του που το παίζει ο Τζίλεχαλ. Και ταυτόχρονα με πείθει για τον αγνό πατριωτισμό που πάει να βγάλει ο Μπέι από ένα τέτοιο πρωταγωνιστή. Οπότε θα τον έλεγα άψογο casting τον Ματίν. Ο Τζίλεν Χαλ κρατάει όλη την ταινία. Αυτό που κάνει είναι προσωπικά το λάτρεψα, αλλά μπορεί να γίνει φορτικό αν το δεις γραμμένο. Ο χαρακτήρας όταν δεν πετάει τις γνωστές εξυπνάδες, απλά ουρλιάζει και από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Τζίλεν Χαλ φωνάζει σαλισσασμένος. Δεν σταματάει δευτερόλεπτο να γαυγίζει. No! Και καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να γίνει φορτικό, αλλά είναι τόσο χαρισματικό ο Τζίλενχαλ. Το κάνει τόσο ωραία που τον απόλαυσα από την αρχή μέχρι το τέλο. Τον λάτρεψα σε αυτή την ταινία. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Hall γενικά. Τον αγαπώ και σε αυτή την ταινία. Είναι από τι περιπτώσει όπω ο Άντωνι Χόπκιν στο Transformers 5, που είναι ένα ηθοποιό βεληνικού, ζε μου και κάποιου στάτου. Που εντάξει, Θέλει να ξεσκάσει και λίγο ρε παιδί μου, αλλά δεν πάει να ξεσκάσει στην περίπτωση του Τζίλεχαλ τώρα όπω το Prince of Persia που είναι ένα, μια ταινία στούντιο που εντάξει, οκ, okay, κάνουμε τώρα και το Zen Premier να γουστάρουμε. Ξεσκάει παίζοντα στην ταινία στο όραμα ενό οτέρ. Και εδώ πέρα όντω είναι όλα αυτά που ανέφερε, ρε παιδί μου, και φαίνεται ότι καραγουστάρει. Παίζει έναν τύπο ο οποίο είναι συναισθηματικά περισσότερο από εγκεφαλικά ασταθή. Έχει βρει ένα πολύ έξυπνο τρόπο ο Μάικλ Μπέι να βάζει αυτό το άκυρο χιούμορ που συνήθω βάζει στι ταινίε του και. Πολλέ φορέ είναι φορετό, εδώ πέρα βγάζει και νόημα, λογικό που το, που το βάζει εκεί πέρα. Οπότε ο Τζίλεχαλ παίρνει αυτό το, το αδιανόητο γλυκό, α πούμε, και το κάνει να δουλέψει και ναι, στην πραγματικότητα είναι μεγάλη attracción τη ταινία. Όπω η δράση, η δική του ένταση μπορεί όντω να, να είναι τόσο flat, στο πόσο πάνω είναι, που μπορεί να κουράσει. Προσωπικά όμω για μένα είναι από αυτά που, 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 που εκλαμβάνω ω προτερήματα τη ταινία, ξεκάθαρα. Έχει τώρα και το χαρακτήρα τη ΚΑΜ που την παίζει η Αίζα Γκοντζάλε, που είναι ο μπαλαντέρ τη ταινία και για μένα η μισή καρδιά. Γιατί Γιατί είναι. Είναι civilian. Είναι από του ελάχιστου χαρακτήρε στην ταινία που δεν έχουν όπλα. Είναι η νοσοκόμα τη υπόθεση και έχει μία αψίδα χαρακτήρα σε αντίθεση με όλου του υπόλοιπου χαρακτήρε τη ταινία. Ε, είναι η μόνη που έχει αψίδα. Συναισθηματική. Δηλαδή ξεκινάει από μία τύπη η οποία είναι τελείω κοινική προ του ε, ασθενεί τη, το, τα άτομα τα οποία καλείται να σώσει, και να καταλήγει στο τέλο να νιώθει κάτι για αυτά τα άτομα, να έχει μια θέση στην καρδιά τη για αυτά τα άτομα και να μην τα βλέπει απλά ω δουλειά. Τώρα, στην πραγματική ζωή δεν είμαι σίγουρο κατά πόσο αυτό είναι χρήσιμο σε ένα νοσοκόμο ή μία νοσοκόμα που, που κάνει αυτέ τι β βάρδια α πούμε, τι επικίνδυνε. Αλλά νομίζω ότι επειδή η ταινία δεν έβαλε, ρε παιδί μου, την Καμ να υπερνιώθει πράγματα στο τέλο, νομίζω ότι σε δραματουργικό επίπεδο τουλάχιστον είναι σωστό αυτό που ένιωσα. Και μου άρεσε πάρα πολύ που ο Μάικλ Μπέι έδωσε τόση σημασία σε ένα χαρακτήρα που ουσιαστικά είναι πασιφιστή. Ναι, η Καμ δεν είναι ο χαρακτήρα οπτική γωνία. Όταν συναντιούνται και συγκρούονται οι ληστέ με την νοσοκόμμα. εμεί είμαστε με του ληστέ. Παρακολουθούμε την οπτική γωνία των Λιστόν. Οπότε τη βλέπουμε λίγο απ' έξω και ας έχουμε εδραιώσει με δύο σκηνέ ε, το backstory της. Κατά τη διάρκεια της ταινία. Πρέπει να συναντηθούν οι δύο οπτικέ γωνίε και να γίνουν ένα. Δηλαδή, η οπτική γωνία των Λιστών και τη Νοσοκόμας πρέπει να γίνει ένα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πετύχεται έξω ο χαρακτήρα του Τζίλενχαλ. Δηλαδή, πρέπει να έρχεται πιο κοντά ο χαρακτήρα του Ματίν με το χαρακτήρα τη Γκοντζάλε και να πετιέται έξω ο Ντάνι, δεν έγινε τέλεια. Υπάρχουν κενά εκεί πέρα στο πώς ε, πετάνε έξω τον Τάνι στην σχέση τους, διότι δεν γίνεται ποτέ ο Will ουσιαστικός σύμμαχος της νοσοκόμας, αλλά με πείθει 100% από την πλευρά της Καμ το πώς αποφασίζει να αυτοδιοριστεί φύλακας άγγελος του Will. Δηλαδή, αυτό το συναισθηματικό ταξίδι με πείθει πλήρω. Και αυτό το συναισθηματικό ταξίδι είναι ουσιαστικά η ψυχή τη ταινία. Οπότε, το συναισθηματικό ταξίδι τη ταινία γενικότερα με πείθει σε γενικέ γραμμέ. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι ότι επειδή ο Will δεν αλλάζει ποτέ, είναι από την αρχή κουταβάκι, ο Ντάνι πρέπει να γίνει όλο και πιο ασταθή. Και έτσι είναι που δεν, δεν είναι τέλεια το γλυκό, παρόλα αυτά και εγώ το βρήκα ικανοποιητικούλη. Και πάνω στην Καμ έχει βάλει ο Μπέι κάποιε υπερβολέ που ίσω να ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν με την έννοια ότι χρειαζόταν να σπάσει η σπλήνα. Εντάξει, αριστούργημα, έσκασε. Ω, ωραίο ήταν. Έσκασε τα στα μούτρα τη η σπλήνα. Ωραίο ήταν, <laughs> αλλά χρειαζόταν να σκάσει σπλήνα. <laughs> <laughs> ναι. Okay. <laughs> Call an ambulance! But not for me. Κλασική αναφορά προσκύνημα για τον Κάρεν Τίλαχαντ, όπου υπάρχει κάποια ταινία στην οποία παίζει ο Τίλαχαντ και την καλύπτουμε. Κάπου θα υπάρχει ένα προσκύνημα, διότι έχει το χάρισμα αυτό. Έχει το χιούμορ που φέρνει, ενώ ένα μάτσο καριόλη, α πούμε, έχει ένα ξέρο χιούμορ το οποίο πάντα φέρνει μαζί του, όταν του επιτρέπουν τουλάχιστον. Και εδώ πέρα καμία διαφορά είναι θεό, γουστάρα ε, και αυτόν και την ομάδα του και πάνω στην ομάδα του. Με εξέπληξε πάρα πολύ το γεγονό ότι επειδή φαίνεται να υπάρχει ένα μέμο από το Hollywood, α πούμε, του representation. Και εγώ δεν είμαι απαραίτητα ενάντια σε αυτό αν γίνεται οργανικά. Εδώ γίνεται τόσο οργανικά. Δηλαδή, έχει μάτσο άντρε, μάτσο γυναίκε, έχει και ομοφυλόφιλου, οι οποίοι όλοι represent κανονικότατα σε ρόλου οι οποίοι είναι πάρα πολύ οργανικοί, λειτουργικοί και διασκεδαστικοί, θα έλεγα. Α πούμε, θυμάμαι την βοηθό του Ντίλαχαντ, η οποία ήταν γαμάτι μια bootstipista, η οποία ήταν απολαυστικότατη. Δεν περίμενα στην πραγματικότητα από τον Μπέι να το κάνει τόσο καλά, αλλά το έκανε τόσο καλά. Και ένα μικρό τρίβο. Ο σκύλο του Ντίλαχαντ που λέγεται Nitro, είναι στην πραγματικότητα ο σκύλο του Michael Bay που λέγεται Nitro Zeus. Nitro Zeus. Ναι, επιθετικά Bay πράγματα και ε, νομίζω ότι ο Ντίλαχαντ είναι ο χαρακτήρας καθρέφτης του Michael Bay μέσα στην ταινία. Φέρνει μια πολύ Αμερικάνικου τύπου ματσίλα που νομίζω εκφράζει την ψυχή του Bay και επιπλέον είναι ένας τύπος με το καπελάκι τα γυαλιά ηλίου, το ψαρό μουσι που κοιτάει συνέχεια σε μόνιτορ. Νομίζω είναι ξεκάθαρα ο Μάικλ Μπέι μέσα στην ταινία, έχει και το σκύλο του, αν θέλεις να βάλεις τον εαυτό σου μέσα στην ταινία σου θεμητό άμα το κάνεις καλά. Spoiler για το Breaking Bad, αλλά το ότι ο χαρακτήρας του Γκίλαχαντ σκοτώνεται από ένα τηλεκατευθυνόμενο μυδραλιοβόλο φορτωμένο πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ξεκάθαρα μου θύμισε το τέλος του Breaking Bad, διότι υπήρχε και ένα αντίστοιχο ηθικό δίλημα εκεί πέρα, με την έννοια ότι το τελευταίο βήμα που έπρεπε να κάνει και ο Τζίλεν Χαλ και ο Walter White ήταν να συνεργαστεί με κάτι φυλακόβιου και αυτό ήταν που ξεπέρασε τα όρια. Τέλο πάντων και στι δύο περιπτώσει είναι αντίστοιχο. <ΣΣΣ> Εξαιρετική δράση, εξαιρετικό μπέι. Θα μπορούσαν να λείπουνε 15-20 λεπτά από την ταινία. Ναι, θα μπορούσανε με την έννοια ότι δεν τη θεωρώ φλίαρη ω ταινία. Θεωρώ όμω ότι δεν δικαιολογεί 100% τη διάρκεια τη. Και μπορεί επειδή είναι τσίτα τα γκάζια να πείτε κάποια στιγμή ότι δεν αντέχω άλλο, ηρεμήστε. Δεν ηρεμούνε κατά τη διάρκεια τη ταινία. Τα γκάζια είναι από την αρχή μέχρι το τέλο κυριολεκτικά στην τσίτα. Αλλά όπω είπε, ο Μπέι είναι ο τέρ. Δηλαδή πάντα κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα το οποίο είναι. Εκρήξεις, αυτοκίνητα που αναποδογυρίζουν, χάο, καταστροφή, λίγο πάυση για να ανεμίσει μια σημαία, μετά πάλι πατάμε τέρμα τα γκάζια και ξανααναποδογυρίζουν τα αυτοκίνητα. Αν σα αρέσει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα Μάικλ Bay σε πολύ καλή φόρμα και επιπλέον είναι ένα εξαιρετικό δείγμα αμερικάνικου φιλμ δράση. Ναι, αν δεν σα αρέσει ο Bay, δεν μπορώ να μην το πιάσω. Είναι και τα, τα Transformers που εμένα δεν μου αρέσουν, είναι και οι ευθέω στρατιωτικέ ταινίε του που δεν μου κάνουν κούκου, αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα καλό Michael Bay, έναν μαζεμένο Michael Bay, σε θέματα στρατοκαυλία και άκρα του χιούμορ, αλλά ασημάζευτο τελείω σε θέματα δράση. Ναι, υπάρχουν τα base Explosions στα λεγόμενα, ναι, υπάρχουν σφαίρε οι οποίε πέφτουν σε τσιμεντένια σκαλοπάτια και σκάνε πυροτεχνήματα. Υπάρχουν αυτά εδώ, χωρί να ζητάει συγγνώμη, χωρί τίποτα. Και εγώ θα μπορούσα να χάσω 15-20 λεπτά ταινία, παρόλα αυτά πέρασα τόσο καλά που στο το σημερινό κινηματογραφικό τοπίο δράση και ηρωνικά να σας αρέσει ο Μάικλ Μπέ εγώ την ταινία θα τη σύστηνα ευθέω, διότι παραμένει το γεγονός ότι ο τύπος ξέρει να γυρίζει ταινίες δράσης Εσά σας αρέσει ο Μάικλ Μπέ το είδατε το ο δίγα ο δίγα ο δίγα ο ο δίγα